μυστικό της επιτυχίας για το Ροζέ Ζαμπάρτας σαν success story, πιστεύω είναι στην επιλογή των σωστών σταφυλιών και της πολύ προσεγμένης υνοποίησης. Οι ποικιλίες που συνδυάζονται για την παρασκευή του Ζαμπάρτας Ροζέ είναι η ελληνική ποικιλία Λευκάδα και η γαλλική ποικιλία Καμπερνέ Φρανκ. Συνεινοποίηση των δύο ποικιλιών, πράγμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για την εινοποίηση του Ροζέ. Σε επίπεδο εινοποιείων τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω με σιγουριά. Δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα το ομαδικό πνεύμα. Είμαστε ακόμα άνετοι στο να πουλούμε τα κρασιά μας εντός της χώρας, χωρίς το όραμα της εξαγωγής. Δεν έχουμε ακόμα αντιληφθεί ότι πρέπει να λειτουργήσουμε με πνεύμα συνενετικό για να βγει προς τα έξω η σωστή εικόνα του κυπριακού κρασιού. Οι γηγενείς ποικιλίες σίγουρα είναι η αιχμή του δόρατος όσον αφορά την κυπριακή εινοποιία. Το πλεονέκτημα των κυπριακών ποικιλιών είναι ότι είναι προσαρμοσμένες εδαφοκλιματολογικές συνθήκες της Κύπρου και γι' αυτόν τον λόγο δίνουν, θεωρώ, εξαιρετικής ποιότητας κρασιά. Χωρίς καθόλου άρδευση. Μας επιτρέπει εμάς να έχουμε ένα εφόρα, έναν πελοκαλλιέργεια. Είμαι περήφανος για την ομάδα του εινοποιείου. Είμαστε έτσι μια ομάδα με ποικίλα χαρακτηριστικά. Ο καθένας προσφέρει κάτι. Και σαν σύνολο δουλεύουμε σαν καλοκουρδισμένο ρολόι.